Η ζωή μετά το MasterChef, γενικότερα, πώς είναι, Μαριάννα? Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το vibe που παίρνω από τον κόσμο, κάθε πρωί που έρχομαι στη δουλειά ή όταν φεύγω, που μου μιλάνε, που μου λένε μπράβο ή που με βλέπουν με τη Φωτεινούλα στον δρόμο και λένε μπράβο που κρατήσατε φιλίες. Γενικότερα είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Όσα είχαν γίνει στο παιχνίδι, τα έχεις αφήσει πίσω? Εντάξει, το παιχνίδι τελείωσε. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία που τελείωσε όμως. Τώρα συνεχίζεται η κανονική ζωή. Έχεις δεχθεί κάποια πρόταση τηλεοπτική? Τηλεοπτική πρόταση δεν έχω λάβει καμία. Για κανάλι στο YouTube έχω λάβει κάποια μηνύματα και κάποια τηλεφωνήματα, mail κτλ. Αλλά προς το παρόν θέλω να μαγειρέψω σε κουζίνες, να εξελιχθώ, να μάθω και είναι στα επόμενα βήματά μου κι αυτό. Θα ήθελες όμως να συμμετάσχεις σε μια εκπομπή, να μαγειρεύεις? Σίγουρα κάποια στιγμή θα μου άρεσε να κάνω και κάτι τηλεοπτικό, να μαγειρεύω σε μια πρωινή εκπομπή. Αλλά στο μέλλον, αργότερα, να μάθω κάποια πράγματα, να είμαι σίγουρη για αυτά που μπορώ να κάνω και σίγουρα θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι τέτοιο. Ο Μπέλος και η Μαρία θα είναι στο Happy Day, σε πρωινή εκπομπή τώρα που λέγαμε για τα τηλεοπτικά. Το είδα, χαίρομαι πάρα πολύ που εξελίσσονται τα παιδιά όλα. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις τους συμπαίκτες σου, γενικά τους συνανθρώπους σου να ανεβαίνουν. Αν σου κάνανε πρόταση να είσαι κι εσύ σε αυτή την παρέα, ενώ στο παρελθόν είχατε έτσι κάποια κόντρα? Δεν είναι ότι δεν μπορώ να συνεπάρξω με τα παιδιά. Απλά, εγώ για να λειτουργήσω σε ένα χώρο, είτε είναι η δουλειά μου, είτε είναι μια εκπομπή, είτε είναι οτιδήποτε, θέλω γύρω μου ανθρώπους που να είμαι ευχάριστα μαζί τους. Είναι κάτι που δεν θα ήθελα με αυτά τα δύο παιδιά, όχι ότι έχω πρόβλημα. Απλά θα λειτουργούσα καλύτερα ίσως με τη Φωτεινούλα, με τον Κωστάκη, με τη Μάρλεν. Με αυτά τα άτομα, ναι, θα το έκανα. Αν ήταν πολύ καλά τα χρήματα, θα πήγαινα. Θα έκανες πίσω. Είχαν γίνει, Μαριάννα μου, κάποια γεγονότα με τον μπαμπά σου, είχες έτσι λυπηθεί κι εσύ. Ο ίδιος όμως έχει πει καλά λόγια για σένα, δείχνει δηλαδή την αγάπη του και μάλιστα στη γιορτή σου έτσι πρόσφατα δημοσίευσε και μια φωτογραφία και σου ευχήθηκε. Έχετε μιλήσει μετά από όλα όσα έχουν γίνει? Δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, εγώ τι είπα, ήταν η αλήθεια, δεν είπα κάτι κακό, ούτε να τον θίξω ήθελα. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές του και να είναι καλά. Την είδες τη φωτογραφία? Δεν την έχω δει, όχι. Από σένα το ακούω τώρα. Θα σήκωνες το τηλέφωνο να τον ευχαριστήσεις και να του πεις είδα τη φωτογραφία της ευχές σου και σε ευχαριστώ. Ναι, αν με έπαιρνε τηλέφωνο θα το σήκωνα να του πω και ένα ευχαριστώ, εννοείται. Απλά δεν με πήρε, απλά το ανάρτησε στο Instagram αυτό. Δεν έχω κάτι με τον μπαμπά μου να το πω αυτό, απλά δεν είναι στη ζωή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αδέλφια σου? Αυτό είναι το παραπονό μου, θέλω πάρα πολύ να τα δω. Ελπίζω όπως περνάνε τα χρόνια να έρθουμε σε επαφή, να μεγαλώσουν, να έρθουν στην Ελλάδα, να τα βλέπω, να μένουν σε μένα.